Οι ελλείψεις φαρμάκων συνεχίζουν να αποτελούν το βασικότερο πρόβλημα της δημόσιας υγείας, τονίζει μιλώντας στον Έολο ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Απόστολος Βαλτάς. Ο ίδιος μιλάει για την επανεκλογή του και ευχαριστεί τους συναδέλφους του για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, ενώ τονίζει ότι ήδη το Υπουργείο Υγείας και οι αρμόδιοι φορείς, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, λαμβάνουν μέτρα ώστε εν ώψη της χειμερινής περίοδου να μην υπάρξουν και πάλι ελλείψεις σε βασικά φάρμακα για τις εποχικές ιώσεις. Πραγματικά, εμένα με ευχαριστεί ότι έχω μια ευρεία αποδοχή από όλους τους συναδέλφους όλης της Ελλάδος. Μην ξεχνάτε ότι οι αντιπρόσωποι που επέλεξαν και εξέλεξαν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν κάπου 181 και η δικιά μου η ομάδα, η παράταξη, σε συνεργασία με μια άλλη παράταξη που είμαστε μαζί, πήραμε 115 ψήφους στους 181. Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Και το δεύτερο ευχάριστο είναι ότι για πρώτη φορά υπήρχε άλλη παράταξη, η οποία ανεξάρτητη, με διαφορετικές αλλά με κοινά προγράμματα, που υπερψήφισε το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, και αυτό είναι μεγάλη ευθύνη, διότι πλέον καταλαβαίνω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε όχι παραταξιακά. Καταρχάς, δεν δουλεύουμε ποτέ κομματικά εμείς, το έχω αποδείξει και το έχω δείξει αυτό, αλλά με στόχο μόνο την ανάδειξη του κλάδου και το κυριότερο τη συνεισφορά του και τη συνεργασία με την πολιτεία για θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Προφανώς θέτετε κάποιους στόχους και τους πετυχαίνετε, κάτι κάνετε καλά και σας επιλέγουν και πάλι. Υπάρχει κάτι στη νέα αυτή θητεία, στην τριετία που έρχεται μπροστά, που έχετε βάλει σαν στόχο για να σημαντικό να πετύχετε? Ένα στόχος είναι. Εδώ εμείς έχουμε πάντα οργανωνόμαστε και πριν ξεκινήσουμε βγάζουμε ένα πρόγραμμα μέσω ενός φυλαδίου και δεσμευόμαστε για όχι για μία-δύο. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα 40 σημείων και όχι να τα λέμε, να τα κάνουμε. Ήδη έχουμε προτάσεις στον Υπουργό για όλα τα θέματα που τρέχουν. Και για τις ελλείψεις που είναι ένα βασικότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της δημόσιας υγείας. Ένα ίσως από τα σοβαρότερα προβλήματα της δημόσιας υγείας είναι οι ελλείψεις, να το γνωρίζετε αυτό. Μιας και το αναφέρατε, πείτε μας λίγο τι ελλείψεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά των φαρμάκων. Γιατί το θεωρούμε το μεγαλύτερο πρόβλημα της δημόσιας υγείας, η έλλειψη φαρμάκων. Σας δηλώνω ότι εδώ στη Μυτιλήνη, αν περάσετε από τα φαρμακεία, θα έχουν μια λίστα 150 με 200 φάρμακα που τους λείπουν ή που είναι χορηγήσιμα με περιορισμό. Τι εννοώ? Εγώ έχω 5 συνταγές την ημέρα, 6 συνταγές την ημέρα και δυστυχώς έχω να ικανοποιήσω μόνο μία συνταγή. Τα υπόλοιπα λείπουν γιατί πρέπει να τα πάρω μετά από 4 μέρες. Ναι, αλλά ο ασθενής, πέρα από το άγχος του που θα αρχίσει να γυρνάει ένα-ένα το φαρμακείο για να μπορεί να το βρει, γιατί δεν θέλει να διακόψει τη θεραπεία του, γιατί δεν θέλει να αλλάξει τη θεραπεία του. Όταν το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει το να έχω εγώ 100 κουτιά και να μου δίνει τη δυνατότητα, χωρίς να εξασφαλίσω την επάρκεια του φαρμάκου αυτού για τον Έλληνα ασθενή, να τα βγάζω όλα στο εξωτερικό, γιατί ο Γερμανός συνάδελφος δίνει μεγαλύτερη τιμή, άρα εγώ κερδίζω πολύ περισσότερα, καταλαβαίνετε ότι κι άλλος να είναι αυτός, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει, θα τα εξάγει όλα. Τώρα το πρώτο βήμα έγινε. Έχουν απαγορευτεί μια λίστα 280 φαρμάκων. Για ποιο λόγο? Διότι πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειμώνα. Ο χειμώνας έρχεται με ιώσεις, με αναπνευστικά προβλήματα και θα πρέπει να θωρακιστούμε πώς. Οι μεν εταιρείες να φέρουν περισσότερα φάρμακα, αντιβιωτικά και όλα αυτά που σας ανέφερα, και οι φαρμακαποθήκες, εφόσον τώρα δεν μπορούν να εξάγουν, να τα διαθέσουν ώστε και εμείς να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Έλληνα ασφαλισμένο, τον Έλληνα ασθενή, ένα παιδάκι το οποίο έχει ανάγκη μια αντιβίωση, η οποία αυτή τη στιγμή λείπει. Το πρώτο μέτρο είναι αυτό. Το δεύτερο μέτρο είναι ότι θα πρέπει όλες οι εταιρείες που εισάγουν αυτά τα φάρμακα να συνειδητοποιήσουν ότι δεν με νοιάζει εμένα σαν κράτος και σαν φαρμακοποιό αν εσύ δεν κερδίζεις, γιατί πληρώνεις αυτό το περίφημο clawback. Εφόσον υπάρχεις στην Ελλάδα και εφόσον επιχειρείς στην Ελλάδα και εφόσον έχεις πάρει άδεια για να φέρεις αυτά τα φάρμακα στην Ελλάδα, είσαι υποχρεωμένος να φέρνεις τις ποσότητες που έφερες και πριν 3 χρόνια. Γίνονται συζητήσεις με το επιτελείο του Υπουργού και με όλους τους κρίκους της αλυσίδας να φτιαχτεί ένα μηχανογραφικό σύστημα που φτιάχνεται τώρα, που θα παρακολουθεί σε real time
αποθέματα έχει μια φαρμακευτική εταιρεία, τι αποθέματα και τι ποσότητες έχει μια φαρμακαποθήκη, πόσα δίνει στα φαρμακεία, πόσα κρατάει και για ποιο λόγο τα κρατάει και δεν τα διαθέτει στα φαρμακεία, για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι ελλειπτικό και σε τι βάθος και σε τι σοβαρότητα είναι το ελλειπτικό. Δηλαδή για μένα αδιανόητο, και το έχω πει επαναγγελμένα, να έρθει ένα παιδάκι από ένα παιδίατρο με ένα αντιβιωτικό και να μην μπορώ να καλύψω θεραπεία. Αυτό είναι ντροπή. Επομένως, ούτε επιχειρήν, ούτε κέρδη, ούτε θέλουμε να δείξουμε υπεραξία στο εξωτερικό. Προέχει ο Έλληνας ασθενής, ο Έλληνας πολίτης για θεραπεία του και μετά όλα τα άλλα.